στολίσαμε. Αχ, στόλισα λίγο, ναι. Στόλισες μόνη ή με παρέα? Στόλισα με παρέα, με την αδερφή μου και το Σπύρο, το Σαμοήλι. Μόλις μου το χάλασες. Το καλό σου γιατί τον αφήνεις απ' έξω από όλο αυτό το ωραίο? Γιατί το έκανα γύρισμα για να ανέβει στο YouTube channel μου. Σκέφτεσαι ότι μπορεί να σου κάνει παράπονα? Ότι τον αποκλείς από ένα κομμάτι? Τι λες καλή, και μερικά λεφτά θα μου δώσει αν είναι να μην τον εμφανίσω ποτέ πουθενά. Δεν εννοείται. Δεν το καλά με φώτο, φωτογραφίες, με όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Δεν τον αδικό, είναι σε άλλο κομμάτι. Είναι αλλού. Αλλά αυτό το να ξεπουλάς ακόμα και το στόλισμα του δέντρου σου. Αντί βρε κοριτσάκι μου καλό, να είσαι με τον καλό σου άνθρωπο. Άσε μία προσωπική στιγμή. Μία ρε παιδάκι μου, μία. Μία προσωπική στιγμή για τον καλό σου. Ότι ξεπουλάς ακόμα και το στόλισμα του δέντρου για να κάνεις κλίμα. Δηλαδή, ρε παιδί μου. Έβαλε το κινητό στην κρεβατοκάμαρα. Τι λες, παιδί μου. Έδειξε απλά ότι στολίζει το δέντρο της. Είναι προσωπική στιγμή το στόλισμα του δέντρου. Ναι, λέω ρε παιδί μου, μία έστω, μία ωραία ερωτική προσωπική. Ακού, Στέφανε, μου λέω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το τι προσωπικές, εσύ μπορεί πιο προσωπική στιγμή που έχεις στο σπίτι σου, η πιο προσωπική, να είναι να στολίσεις το δικό δέντρο. Όχι, είναι και άλλη, είναι μία προσωπική, δεν είναι. Για κάποιους άλλους, γιατί ο καθένας έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Σωστά. Δεν είναι αυτό η πιο προσωπική στιγμή. Ναι. Μπορεί να είναι άλλα πράγματα. Ναι. Άρα, μια στιγμή που θέλει να μοιραστεί με το δικό της κοινό, που είναι και κοριτσάκια και πιο μικρής ηλικίας στη μέρη και μπαίνουν πολύ και στη YouTube. Άλλη και άλλη γενιά δεν τα καταλαβαίνει. Ναι. Ναι. Είναι αυτό το στόλισμα του δέντρου, καταλαβες. Δεν είναι αυτό η προσωπική στιγμή με τον σύντροφό της. Ναι, βρε φίλε μου, άλλαξες τι γίνεται. Δεν είναι ότι έχει παιδάκια και πάει με τα παιδάκια, ας πούμε, να στολίσει το δέντρο. Άλλο να πας με το γιο σου, με την κόρη σου και άλλο με τον σύντροφο. Εσύ δηλαδή όλες τις κοπέλες που είχε στολίζεται μαζί το δέντρο, αυτή ήταν η προσωπική. Όχι, εγώ στολίζω το δέντρο με συγκεκριμένη. Το θέμα είναι όμως, παιδί μου, ότι όταν είσαι με έναν άνθρωπο μαζί, εγώ τουλάχιστον νομίζω πιο ρομαντικός ότι αυτή είναι μια στιγμή ωραία. Εντάξει. Άρα δηλαδή όσοι κάνουν φωτογράφηση μπροστά από δέντρο σε περιοδικά το πουλάνε. Ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό. Γιατί ήθιστε να κάνεις φωτογράφηση σε δέντρο? Άλλο μπροστά από δέντρο. Για ήθιστε. Μετά μια φωτογραφία. Παιδιά, σε πάρα πολλά περιοδικά δείχνει πώς στολίσαν το δέντρο του. Είναι τρόπο ζωή τη, με τα social media. Τα μοιράζεται όλα. Είναι τρόπο ζωή για τη Μέρη αυτό. Άλλοι στολίζουν με όλη την οικογένεια. Άλλοι στολίζουν με του φίλου. Δηλαδή, εγώ χτε έβλεπα. Την που λέμε τον Στέλιο το Καφαντάρι, τέλος πάντων ένα φίλο μας, είχε πάει στο σπίτι και στόλισαν το δέντρο. Η Βουλέ, τι δεν ακούτε, τι πάει. Είναι αντιβουλευτή. Είναι του καβατζή και το ξεστόλισμα πήγε αυτό και του άλλου. Ή μόνο το στόλισμα και το ξεστόλισμα. Εάν έχει τρόπου τα λαμπάκια να τα δέσει πολύ ωραία για να μην πρέπει να ξεμπλέξει μετά, εγώ μπορώ να σα δείξω παιδιά, να τα ανεβάσω στο YouTube. Παιδιά, ναι, αν τα έχει όλα έτοιμα και τα τακτοποιήσει ωραία, μετά όταν θα πα να ξαναστολίσει, θα χρειαστεί λιγότερο χρόνο. Άρα και στο πριν και στο ξέρω. Να σε ρωτάμε πριν να ανεβάσουμε κάτι στο YouTube. Έλα τώρα που γυρίσει και με τη σειρά τσάκι. Από το πρωί θα βάζει βίντεο. Πάμε σε βίντεο, απίστευτο χειρότερο. Μια χαρά τα είχαμε με τη σειρά τσάκι, δεν μην τρελαίνει. Για άδεια όλοι από τον Κωνσταντινίδη. Ναι, άδεια παιδιά. Σε βάλουμε διαχειριστή στα προφίλ. Από το πρωί τραβάει βίντεο κάτω στα καμαρία που ετοιμαζόμαστε. Άκου και λίγο από Marley να ρεμίσει. Τραβάει προσωπικά βίντεο, λένε να ρεμίσει.